Κύριε Λοβέρδο, διάλεξα να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα ανθρώπινα, αν το θέλετε κι εσεί, διότι στιγματίστηκε η περασμένη εβδομάδα με ένα τραγικό γεγονό που νομίζω ότι συγκλώνησε και το είδαμε όλο τον κόσμο, η απώλεια τη φόφη Γεννηματά. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν το ξέρατε, αν ξέρατε ότι είναι τόσο σοβαρά, και αν ξέρατε ότι θα υπήρχε αυτή η κατάληξη. Καταρχά, σα ευχαριστώ που ανοίγετε τη συζήτησή μα με αυτό το θέμα. Ε, ε, δεν μπόρεσα όλη αυτή την εβδομάδα να γράψω μια σειρά ή να πω δύο λέξεις, γιατί την ημέρα και του συμβάντος, του τραγικού συμβάντος και την επομένη, μου ήταν αδύνατο ακόμα και να συντάξω μια πρόταση. Συνεπώ, αρνήθηκα όλες τις προσκλήσεις που είχα, τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές και το πένθος. Το επέβαλε αυτό και είναι η πρώτη φορά που θα πω δύο λόγια. Γιατί τώρα πια είμαι συγκροτημένο, είναι ένα γεγονό που μα έχει σημαδέψει. Μπορώ να πω δύο λόγια. Ε, καταρχάς, παρότι ξέραμε όλοι ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση η υγεία τη, κανένα δεν συνειδητοποιούσε ότι αυτό είναι για να, γίνει, για να υπάρξει θάνατο. Ε, ε, εγώ δεν εμπιστεύομαι τις πληροφορίες που παίρνω από γιατρούς εκτός αν είναι ο γιατρός που ο θεράπων γιατρός ναι. γιατί πολλέ φορέ, α πούμε, και όταν ήμουν υπουργό υγεία, αλλά και μετά, πολλά πράγματα μεταφέρονται ω πληροφορίε που δεν είναι αυθεντικέ. Δεν λέω ότι είναι σκόπιμα ψευδής, αλλά λέω ότι δεν είναι αυθεντικέ. Δεν δείχνουν μια αλήθεια. Αν που, δεν είσαι θεράπον γιατρό, νομίζω εκφέρει, όχι γνώμη, αλλά μια πληροφορία μεταφέρει. Συνεπώ, νόμιζα ότι θα πάμε, θα δοθεί μια μάχη. Υπήρχαν δύο ρήματα που έπαιζαν στην πληροφόρηση που είχα. Αντιμετωπίζεται και παλεύεται. Λέτε Δεν... αυτέ τι δύο εβδομάδε τη νοσηλεία. Ναι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Βέβαια. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο Βέβαια. παλεύεται, Βέβαια. άλλο αντιμετωπίζεται. Και έτσι ευνηδιάστηκα πάρα πολύ και σοκαρίστηκα. Τώρα θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Το μάθατε κι εσεί από τι ειδήσει έτσι όπω όλοι μα. Με ενημέρωσε πείτε... ο κύριο Όθωνα, με πήρε στο τηλέφωνο. Εγώ ήμουν από, την Άουσα στη Βέρ... από τη Βέρεια στην Άουσα, ναι. σε περιοδία και μάλιστα σε εκπομπή στα παραπολιτικά με τον κύριο Τάκη και την κυρία Κοραή. Μάλιστα, στο ναι. ραδιόφωνο, ναι. Γεια σα, τώρα, ναι. Και μου είπε ο άνθρωπο ότι είναι θέμα ορών. Ήταν σοκ. σοκ. Ήταν Πώς, σοκ. Πας, σοκ. Ναι. Δεν σα είχε δώσει ποτέ, γιατί προφανώ είχατε συνεργασία, μιλούσατε, βρισκόσασταν. Δεν σα είχε δώσει Λέξτε, ποτέ ε, φορά... ένα δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι, όχι, όχι. Και δεν πίστευα. Εγώ ποτέ δεν. Στα θέματα υγεία είμαι αρκετά πώς να πω, διακριτικός. Όμως μια φορά, όταν είχαμε συνάντηση με έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να μας ενημερώσει για κάποια θέματα, αυτός αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα mm. και της το είπε και η φόβη μπροστά μας είπε ότι κι εγώ ε, έχω ένα τέτοιο θέμα. Αυτό έγινε το 1917. Το 2017. Τέσσερα χρόνια πίσω. Ναι, ναι. Ποτέ μου δεν ρώτησα. Ποτέ μου δεν Και όλο αυτό το διάστημα, τα τέσσερα χρόνια δεν ρώτησα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν, κάποιο... δεν ρώτησα. Ναι. Ε, Θέλω α, να α, πω, δεν την είδατε μια μέρα κουρασμένη, καταπληκτική και κάτι να σα. Όσε φορέ συναντιόμαστε. Όσε φορέ. Και ακόμα καμιά φορά που μου λέγανε ότι. Πληροφορίε από, από, από γιατρού ότι ίσω κάτι έχει. Εγώ αυτό δεν το, το, το έβγαλε. Δεν το αντιλαμβανόσασταν. Δεν, δεν ζούσατε ας κάτι. Έτσι τώρα όμω κάτι τελευταίο. Ναι. Ε, Καταρχά, αν έχω κάτι συγκρατήσει από τη συνεργασία μου αυτά τα, χρόνια, τα πολλά χρόνια με την Φόφη είναι ότι στα πολύ πολύ σημαντικά θέματα πλην τη συμφωνία των Πρεσπών στα υπόλοιπα όλα ακόμα και στο αν θα τη στηρίξω το 2017 που την είχα στηρίξει δεν μέναμε στη συζήτηση πάνω από ένα-ενάμιση ένα, λεπτό. Γιατί? Τελειώναμε γρήγορα. Μάλιστα για απ' έξω νομίζανε ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και τι σημαίνει αυτό, Τι σημαίνει. Είχαμε πολύ γρήγορη συνεργασία. Άμεση επαφή δηλαδή. Είμαι και εγώ έτσι. Συνεννοούσασταν γρήγορα. Είμαι και εγώ έτσι. Δηλαδή δεν, δεν κουράζω τον άλλον. Ε, δε, δεν ήθελε πολύ κουβέντα το είχε, πράγμα. Δε, το λύνατε. Το λύναμε στο άψε τη. Δηλαδή για το 17 α πούμε, μου είχε πει Τι θα κάνει, θα σε στηρίξω. Γεια. Και φύγα. Δηλαδή ήταν. Άρα, ξέρω τι, σημαίνει, έλεγα τι να... σημαίνει ο χρόνο. Ε, δεν τον βλέπω ποτέ. Που τρέχει. Ε, επειδή και εγώ δεν θέλω να μου παίρνουν τον χρόνο. Αν σα έλεγε κάποιο. Εγώ, με... για παράδειγμα, έπαθα το πρώτο σοκ όταν άκουσα ότι μπαίνει για να σου πει. Ακούστε με, θα σα πω ένα, ένα στιγμιότυπο. Ήμασταν ε, ε, στην Κεντρική Επιτροπή στι 3 Οκτωβρίου, τώρα. Τώρα, τώρα, αυτό το, το, το μήνα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εκεί παιδε, παιδε, όλα ήταν μια χαρά. Ε, στο βαθμό που γνωρίζαμε. Δηλαδή, γνωρίζαμε ότι όλα ήταν μια χαρά. Και εγώ κατέθεσα την υποψηφιότητά μου. Είχε μιλήσει πριν αυστηρά. Μίλησα κι εγώ πολύ αυστηρά και στο περιθώριο αυτή τη κεντρική Επιτροπής... Ο ένα για τον άλλον εννοείται, Όχι, όχι. Όχι, γενικά πολιτικά. για την κατάσταση, ναι, πολιτικά. Ναι. Ναι. Ε, δεν λέγαμε ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικά ε, ήμουν αντίπαλο. Ναι. Ε, στο περιθώριο αυτή τη ε, κεντρική επιτροπή συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο, οι δυο μα με δυο συνεργάτε τη, για να δούμε τι θα κάνουμε για τη συμφωνία αμυντική συνεργασία Ελλάδα-Γαλλία. Μάλιστα. Και είχαμε και στο τηλέφωνο έναν συμβουλό τη που μα έλεγε και εμεί λέγαμε, αποφασίσαμε τι θα κάνουμε. Ε, η ε, κυρία Μαυραγάνη ήταν μια χαρά. Αυτό δηλαδή, είναι ναι, δεν... σοκαριστικό. δεν, πέρασε δηλαδή. από το μυαλό μου τίποτε, τίποτε, τίποτε άλλο. Και συναντιόμαστε, δηλαδή καθόμαστε, τρώγαμε κιόλα. Δηλαδή ήμασταν. Α είναι η τελευταία φορά που την είδατε, 3 ναι, Οκτωβρίου. Δεν την ξαναείδα. 3 Οκτωβρίου δεν την ξαναείδα. Εγώ, Εγώ να σα πω ότι ήμασταν σε συνεννοήσει με την ομάδα για να την πάρουμε να την καλέσουμε στην εκπομπή μαθαίνουμε για την οσυλία και την απόσυρση της υποψηφιότητα που είναι το πρώτο σοκ ναι. και το δεύτερο σοκ έρχεται με την ανακοίνωση ναι. που νομίζω ότι αυτό τάραξε όλο τον κόσμο μέσα σε δύο εβδομάδες αυτός ο νέος άνθρωπος που φαινόταν υγιής και είχε μια δράση όπως τη λέτε και εσείς κανονική ξαφνικά Εγώ έφυγε. Δεν μπορώ να εξηγήσω στον εαυτό μου που είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δύσκολο στα κλάματα δεν, δεν, δεν μπορώ και να κλάψω δηλαδή και να θέλω για να με δείτε να κλάψω δεν μπορώ να το κάνω δεν. Το σοκ αυτό ήτανε Προσπαθώ να το εξηγήσω τι πάθαμε. Κάτι πάθαμε. Δύσκολο πολύ. Ίσως η πάρα πολύ σχε... στενή σχέση. Δεν λέω καλή ή κακή. Λέω πάντως καθημερινή ναι. σχέση. Και το ακαριέο του θανάτου που στο μυαλό σου το έχεις Βέβαια. για πιο πέρα. Βέβαια. Όταν, όταν μάθαμε ότι αρρώστησε, εγώ πίστευα ότι θέλουμε μήνες. Υπάρχει ένας χρόνος πάλι. Ναι, ένας πάλι. χρόνος. Ένας χρόνος ναι. Που δεν υπήρξε. Που δεν υπήρξε δύσκολο πολύ και για την οικογένεια και αντιλαμβανόμαστε όλοι το βάρος και τον το πόνο. Πολιτικά τώρα για να γυρίσουμε την κουβέντα όσο μπορούμε υπό τις παρούσες συνθήκες, σηματοδότησε αλλαγέ. Έχουμε νέες υποψηφιότητες. Ε, ε, εγώ ήθελα αλλαγή, αφού ήμουν υποψήφιος. Τι εννοείτε. Αλλά όχι τη μοίρα. Ναι, σίγουρα. Ήθελα την πολιτική. Σίγουρα, την πολιτική. σίγουρα. Ναι, Αντιληπτό, ναι. να, αντιληπτό. αυτό ήταν τη μοίρα. Τη κακιά. Πολύ, πολύ κακιά. ο πολιτικό χώρο το έχουμε ξαναπάθει. Όχι έτσι, Είχαν, είχαν τον προηγηθεί αλλαγέ όμω. Ναι, και μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίο εξέλιπε. Το 96 δεν ήταν. Το 96 ήταν, τον Ιούνιο. Ιούνιο του Μετά είχαμε συνέδριο. Βέβαια. Δηλαδή μέρε μετά. Το θυμόμαστε. ήταν το μεγαλειώδε συνέδριο τη παράταξη. Τα θυμόμαστε. Ήταν τότε ο κύριο Σιμίτη. Τσοχατζόπουλο. Ο Ο Αρσένη. Ήταν μια μάχη. Ήμουν απέξω. Ε, Ήταν μεγάλο συνέδριο. Μεγάλο συνέδριο και τα θυμάμαι. Παρακολουθούσε όλη η Ελλάδα. Θέλω να πω ότι. Δεν θέλω να πω το κοινικό. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν μου αρέσει. Αλλά τα πράγματα έχουν μια σειρά. Παίρνουν το, το δρόμο του. Έτσι, έτσι ε, είναι ε, ε. πάντα. Και πολλέ φορέ λέμε. Δρόμο... Αυτό είναι ανθρώπινο, που θα σα πω. Πολλέ φορέ λέμε. Αυτοί που έμειναν πόσο θα υποφέρουν. Κρίμα για αυτόν που έφυγε. Εγώ αυτό λέω. Σίγουρα. Το περισσότερο είναι για αυτόν που φεύγει. Σίγουρα όταν είναι νέο άνθρωπο είναι τραγική μοίρα. Ε, ανακύπτουν κάποια ζητήματα όμω. Ένα από αυτά, κύριε Λοβέρδο, είναι ε, οι εκλογέ. Θα διεξαχθούν κανονικά τελικά, σωστά. Ναι, Αυτό ναι, είναι η λιμένη απόφαση. Είναι η λιμένη σε πολιτικό επίπεδο. Η σοβαρότητά μα είναι δεδομένη. Αλλή, αν δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιε διαδικασίε ομαλά. Αλλά και από πλευρά τεχνική η αρμόδια επιτροπή του κόμματο με την παρουσία των δικών μα ε, αντιπροσώπων, των υποψηφίων δηλαδή. Αποφάσισε ομοφόνο την Παρασκευή ότι πάμε πέντε του μηνό. Σε ό,τι αφορά τώρα όμω. Ελεύθε... Ναι. Αυτό δεν το ξέρουν οι πολίτε. Με ελεύθερη συμμετοχή. Δηλαδή την ταυτότητά σου και 3 ευρώ. Ταυτότητα και 3 ευρώ, άρα μπορούν να ψηφίσουν οι πάντε. Οι πάντες. Δεν χρειάζεται να είναι γεγραμμένο γυ... κάποιο. Όχι, όχι, όχι. Γίνονται δύο καταστάσει. Αυτό βέβαια μπορεί να, να δημιουργήσει και ζητήματα. Και όχι, έτσι από, έτσι από άλλα κόμματα που μπορεί να θέλουν, αν θέλουν να δημιουργήσουν στρέβματα. Στο 1944 το έχουμε αυτό. Και το κάναμε εμεί, το πήρε και η Δημοκρατία, το πήρε και το Εργατικό Κόμμα τη Αγγλία. Ε, ελεύθε... Άρα ελεύθερο, όποιο θέλει πάει τρία ε, ευρώ και ψηφίζει ε, Που θα δι... γίνονται οι ψηφοφορίες Στα εκλογικά τμήματα Τα οποία θα ανακοινωθούν Πολλά από αυτά θα είναι ίδια με το 2017 ναι. Ορισμένα θα είναι και λίγο ε, Διαφορετικότερα, περισσότερα Θέλω να πω όμως αυτό που μας ακούει Ότι κάποιο που προσέρχεται Εγγράφεται ως μέλος Α, εγγράφεται εκ των υστέρων Αν δεν είναι ναι. Όχι, όχι, εγγράφεται επί Το Μητρό θα δημιουργηθεί από την αρχή από εκεί. Α, κατευθείαν. Εγγράφεται, ψηφίζει. Αυτό που εγγράφεται ω φίλο, δεν θέλει να είναι μέλο, mm -hmm. οι καταστάσει των φίλων, βάσει αποφάσεω τη αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, δεν τηρούνται. Σκίζονται. Ωραία. Δεν δικαιούται ένα κόμμα να κρατάει αρχείο, αρχείο φίλων. Φίλου. Όχι, βέβαια, Μητρό μελών, δικαιούται... Αλλά... Και μάλιστα είναι και χρήσιμο. Τα μέλη και αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται λίστα. μετά. Μάλιστα. Γιατί από το 2017 και μετά το Μητρό γίνεται χρησιμοποιείται χρησιμοποιήθηκε σχεδόν ποτέ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό με τι εκλογέ λοιπόν είναι ναι. Το ποιο θα ασκεί χρέη Προέδρου. Ε, ακούσαμε τώρα τον εκπρόσωπο, το, πώς το λένε, το, το, το γραμματέα τη κοινοβουλευτική, τον κύριο Κεγκέρογλου, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τον κύριο Κατρίνη και τον κύριο Σκανδαλίδη. Εσύ συμφωνείτε με αυτό. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν επί έξι χρόνια κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δηλαδή έχω μια εμπειρία. Ναι. Ε, γιατί τη λέω την εμπειρία μου αυτή, γιατί τη χρησιμοποιώ. Τη χρησιμοποιώ διότι δύο φορέ επί Προεδρία Βούτσι για μια δευτερολογία και μία φορά επί Προεδρία Στασούλα για μια πρωτολογία. Επειδή κολλιόταν η κυρία Γεννηματά, μίλησα εγώ ναι. στην Ολομέλεια τη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κανονισμό τη Βουλή αυτό το ρυθμίζει. Εδώ έχει μεσολαβήσει θάνατο. Είναι διαφορετικό από το να αποσιάζεις ή να κολλείεσαι. Άρα πρέπει να γίνει το... κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση τον κανονισμό τη Βουλή και την εφαρμογή του και αυτή είναι και η γνώμη του Προέδρου τη Βουλή, γιατί μίλησα μαζί του, ότι ναι. αν δεν υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από μια, από μια κοινοβουλευτική ομάδα, ισχύει ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Είναι πώ θα πάτε έτσι, με αυτή την εκπροσώπηση. Ε, τι θέλω να πω τώρα εγώ. Πάνω σε αυτό υπάρχει ένα θέμα ηθική τάξη. Ε, μετά από ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονό. Νομίζω ότι αυτά λύνονται με συνεννοήσει με τα μάτια. Και μάλιστα ο εκπρόσωπό μου στα μέσα μαζική ενημέρωση, ο κ. Καρανικόλα, σε συνεννόηση μαζί μου έκανε μια ανακοίνωση που είπε ότι αυτά Θεσμικά δεν χρειάζονται είτε. ούτε συνεδριάσει ούτε ψηφοφορίε. Ήρεμα και καθαρά, κατά τον κανονισμό τη Βουλή, με τη θεσμική προσέγγιση, πάμε ω έχουμε. Άρα δεν είναι κλεισμένο, κλεισμένο διελαγή, και αυτό το ζήτημα. Αλλά μια χαρά. Το ποιο είναι το θέμα τη ηθική τάξη. Ε, τώρα, επ' αυτό δεν χωρούν δηλώσει ή ναι. ψηφοφορίε ή συνεδριάσει πριν τη συνεδρία σε αυτά λύνονται. Προχωράτε γιατί να λοιπόν έτσι. Ναι, είναι σαφέ αυτό που λέτε. Ότι είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Είναι σαφέ να πάμε τώρα λίγο στη στοχευσή σα. Ακούγαμε πριν να συμβεί το τραγικό γεγονό. Ε, θέση σα έχουν αλλάξει πολλά τώρα. Μπήκαν άλλοι υποψήφοι, μπήκε και ο κύριο Παπανδρέου. Αλλάξανε σε 10 μέρε πέντε φορέ οι καταστάσει. Δηλαδή, ήταν υποψήφια οι γεννηματά. Αποσύρθηκε η γεννηματά. Προσθέθηκαν τρει υποψήφοι. Προσθέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, απεβίωσε η γεννηματά. Άρα είχαμε πέντε αλλαγέ μέσα σε 12 μέρε. Άρα το νέο σκηνικό τώρα. Ε, κύριε Πράτζο, εγώ δεν άλλαξα. Φυσικά αποσυρθήκαμε, σταματήσαμε τον προεκλογικό αγώνα, κάναμε πράγματα που επέβαλε. Η στόχη σα αλλάζει, κύριε Λοβέρδο. Γιατί είχαμε και αυτή την, ε, τη συζήτηση που άνοιξε πριν να γίνει ό,τι έγινε με την κυρία Γεννηματά περί προοδευτική ή συντηρητική διακυβέρνηση. Αυτό προέκυψε μετά. Ναι. Επί τη προεδρία Γεννηματά είχε ακουστεί στη Βουλή μία φορά και μα είχε απασχολήσει. Αλλά μετά από την παρουσία και άλλων υποψηφίων, πέραν του Καστανίδη και του Ανδρουλάκη και μου, ναι. ε, το θέμα ξαναμπήκε στην επικαιρότητα. Εγώ φρόντισα αμέσω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Ε, υπάρχουν δύο για μένα βασικέ αρχέ. Η πρώτη βασική αρχή είναι ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση και πρέπει να αποκτήσει. Όσο ο Μητσοτάκη έχει απέναντί του τον Τζίπρα ε, και λάθη που κάνει, και που κάνει, ορισμένα μάλιστα είναι και πολύ σοβαρά. Δείχνει τον Τζίπρα και επικρατεί. Πρώτη φορά στα χρόνια που είμαι στην πολιτική, πέφτει μια κυβέρνηση δημοσκοπικά και πέφτει και η αντιπολίτευση, ταυτοχρόνω. Ή αφού έπεσε η κυβέρνηση, μετά ξανανεβαίνει, αλλά η αντιπολίτευση παραμένει χαμηλά. Αυτό πώ μπορεί να σα ωφελήσει, εσά, γιατί μέχρι στιγμή δεν βλέπουμε κάτι δυνατή αλλαγή. Γιατί συμ... και εμεί συμμετείχαμε με τη δική μα αδυναμία στο να μην υπάρχει η αντιπολίτευση που είχε ανάγκη ο τόπο. Αυτό είναι το ένα. Με αυτή την έννοια, ο, η δεξιά θα κυβερνάει επί πάρα πολλά χρόνια και είναι σαν να τη χαρίζει την πατρίδα. Και έχω πει ότι την πατρίδα δεν θα τη χαρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώ, ποια είναι η Και από την άλλη πλευρά, αυτά περί προοδευτική κυβέρνηση σημαίνουν σενάρια ύποπτα για μένα, που σχετίζονται με ένα κοινάλ με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένω. Ενδεχομένω, ο άνθρωπο φαίνεται να του αρνείται. Αλλά ποιο ξέρει στου επόμενου μήνε. Και με το, το ΜΕΡΑ25, δηλαδή τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό αυτό, αυτοί, αυτό το ύποπτο σενάριο, έχω πει ότι αν είμαι εγώ η επιλογή των πολιτών, καταργείται το βράδυ τη εκλογή μου. Από την άλλη, όμω, λένε κύριε Λοβέρδο ότι το δικό σα σενάριο είναι συντηρητική διακυβέρνηση. Ποιο το, το λέει αυτό. Ο Τσίπρα το λέει αυτό. Και θα είστε με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει. Ο μόνο που το έχει πει είναι ο Τσίπρα. Κανένα άλλο. Γιατί από του έξι υποψηφίου που είμαστε, κυρία Μαυραγκάνη, ούτε ένα δεν μιλάει για συνεργασία σε συντηρητική κατεύθυνση. Θέλω. Και απ' την άλλη, mm -hmm. και ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη και πρόσφατα. Ο Γεωργιάδη είπαν και ότι πάνε για αυτοδυναμία. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι για σημεία. Ενώ δεν τίθεται εκδοχή συντηρητική κυβέρνηση, τίθεται και από πολλέ πλευρέ mm -hmm. και από κάποιου από εμά ένα ζήτημα συνεργασία από τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, χωρί να ρωτηθεί ο κουτσούμπα. Ο οποίο το αρνείται αυτό. Και ο Βαρουφάκη το αρνείται αυτό. Άρα το, 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 το σενάριο, το ύποπτο σενάριο, αφορά μια εκδοχή του Κινάλ με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και με απλή αναλογική. Ε, ούτε συνεργασία με το πρώτο κόμμα, έτσι όπω θα μπορούσε να ήταν ίσω ε, η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε συνεργασία και με τα κόμματα ε, που είπατε εσεί. Με απλή κοιτάξτε, αναλογική προσπάθεια. Κοιτάξτε, προσπά. κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ε, σα ξαναλέω ότι η, η, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι επιδιώκει αυτή τη δυναμία. Δικό τη θέμα είναι να επιδιώκει τι θέλει. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, επειδή ξέρει του αριθμού, λέει: Α, επειδή εγώ αυτό μπορώ να το πετύχω, ψάχνω για να βρω συνεταίρου. Ε, από εμά, όχι πολύ, αλλά ορισμένοι δεν το βλέπουν αρνητικά αυτό. Και θα πρέπει να του ρωτάτε κάθε φορά που ρωτάτε έναν εκ των υποψηφίων. Εγώ αυτό το απορρίπτω κατηγορηματικότατα. Και λέω και κάτι ακόμα, κύριε Πλάτζο, το οποίο το λέω και σε όλε μου τι ομιλίε, και χθε στη Σπάρτη και το απόγευμα στην Καλαμάτα. Ακούστε, για όλα τα μεγάλα θέματα, αν είμαι εγώ η επιλογή των πολιτών, και γι' αυτό ειδικά, τώρα με την τεχνολογία που το επιτρέπει σε μια ώρα να ρωτάμε και να παίρνουμε απαντήσει. Τα μέλη του κόμματο που θα καταγραφούν την 5η Δεκεμβρίου θα ερωτώνται. Μάλιστα, αλλά θα κάνετε, αυτό, ε... αυτό σε μία ώρα το έχει. Σε μία ώρα έχει θέσει το ερώτημα. Δηλαδή, τι επιλέγει ο. Δημοψήφισμα άμεση δημοκρατία. Mm -hmm. Χωρί να καταργούμε τα ενδιάμεσα όργανα, η άμεση δημοκρατία θα δίνει απαντήσει. Και σε αυτό το θέμα. Ακούστε με. Άλλο να το έλεγε αυτό πέρσι, που σου λέγανε Α, καλά, καλά, καλά. Mm -hmm θα κάνει συνέδριο και θα κάνει. ενώ οι διερευνητικέ εντολέ κρατάνε τρει μέρε. Έχουμε ένα Άλλον λεπτό και θέλω ένα ώρα. τελευταίο ερώτημα να προλάβω να, να θέσω σε αυτό Αραίω. το λεπτό. Έχετε πει ότι στόχο είναι να διπλασιάσετε τα ποσοστά του κόμματο. Να τα υπερδιπλασιάσω. Να τα υπερδιπλασιάσετε. Όχι να τα αυξήσω. Και αυξηθεί επίσης... Αύξηση είναι το 8 να γίνει 8,5. Και επίση να γυρίσετε στο, στο πασό. Δύο, πολύ σύντομα λοιπόν, πώ υπερδιπλασιάζετε τα ποσοστά σα και πώ γυρίζετε στο Πασόκ που δεν είναι δική σα απόφαση, από ξέρω πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Και, εάν, και κάποιοι θέτουν εάν, και το ζήτημα των χρεών. Εάν, για να γυρίσετε στο Πασόκ. Τώρα αυτά είναι 4-5 ερωτήματα. Το πάμε λίγο γρήγορα. Πόσο μπορώ πιο γρήγορα. Έχω πει και λέω: Εάν είμαι η επιλογή των πολιτών, ναι. θα είναι εκλογέ του Κινάλ, Αλλά αν είμαι εγώ ο πρόεδρο την Κυριακή εκείνη το βράδυ στι 5 Δεκεμβρίου, θα είμαι πρόεδρο του Πασόκ. Ένα τον κροτή. Άρα θα κάνετε ψηφοφορία Τα να οικονομικά... αποφασίσει ο κόσμο για Πασόκ. Όχι, η ψηφοφορία θα είναι η επιλογή μου. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Θα κατοχυρωθεί αυτό στο συνέδριο του Μαρτίου. Μάλιστα. Τα νομικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Μου είναι απολύτω γνωστά, είμαι δικηγόρο εξειδικευμένο στα θέματα αυτά. Συνεπώ γνωρίζω τι λέω και ό,τι λέω, το λέω και το υπογράφω. Mm -hmm. Το δεύτερο, από πού μπορούν να αντληθούν οι δυνάμει. Το πρώτο απ, απ' όλα, θέλω να επιστρέψουν και εγώ μπορώ να το πετύχω αυτό. Όλοι οι ψήφοι εκείνοι, όλοι οι πολίτε εκείνοι που το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για να μην έρθει ο Τσίπρας. Αυτοί οι πολίτε με ακούν Μάλιστα. και με σέβονται και με πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η δεύτερη κατηγορία των πολιτών είναι εκείνη που από το 2010 το πρώτο μνημόνιο δεν ξαναπάτησαν να ψηφίσουν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήμασταν 45% και γίναμε 12% και 13%. Και η τρίτη κατηγορία των πολιτών είναι εκείνη που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δεν είναι ευχαριστημένοι, αλλά σε μικρό κόμμα δεν γυρίζουν. Και το κόμμα μα σήμερα είναι ακόμα Ευχαριστώ του 5-6%. Άρα έτσι σκέφτομαι όταν. Καλή επιτυχία. Δηλαδή, θα κάνει μια τελευταία φράση. Μπορεί κάποιο να με πιστεύει ή να μην με πιστεύει, να με συμπαθεί ή να μην με συμπαθεί. Είναι σίγουρο ότι ξέρει τι λέω. Καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε, κύριε Καλή σας μέρα.